και του σώματος. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο. Παραμένει εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής λόγω της πυρκαγιάς που εξελίσσεται από χθες. Οι αναζωπηρώσεις και οι κυλιδώσεις είναι συνεχόμενες, δημιουργούν διαρκώς νέες εστίες που εξαπλώνονται αστραπιαία, υποβοηθούμενες από τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Αυτή τη στιγμή, οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν μέτωπα, σενταού πεντέλης, παλιά και νέα πεντέλη, μαραθώνα προσγραμματικό, διόνυσο και πάτη Μαυρηλυσίων, ενώ η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε Αφίδνες και Καλέντζη. Επιχειρούν 702 πυροσβέστες με 27 ομάδες δασοκομάντος, 119 οχήματα και εθελοντές με τη συνδρομή όλων των φορέων πολιτικής προστασίας. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 35 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 17 αεροσκάφη και 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για τον συντονισμό τους. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η περίμετρος της πυρκαγιάς είναι μεγάλη και σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα δεν είναι διακριτά λόγω της διασποράς τους αλλά και των πυκνών καπνών. Έχουν εκδοθεί 30 μηνύματα από το 112, τα τελευταία για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Νέας και Παλιάς Πεντέλης, Πάτημα Χαλανδρίου, Πάτημα Βρυλισσίων, Κρασά Άνω Βρυλισσίων, καθώς και από Διόνυσο και Καλέτζη Μαραθώνα προς ασφαλή κατεύθυνση. Νωρίτερα εκενώθηκε προληπτικά το Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων Αμαλία Φλέμινγκ και οι ασθενείς διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παμακάριστος. Στο αίτημα της χώρας μας μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για παροχή συνδρομής από χθες το απόγευμα προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ανταποκρίθηκαν η Γαλλία με την αποστολή ενός ελικοπτέρου που αναμένεται να φτάσει σήμερα, η Ιταλία με την αποστολή 2 αεροσκαφών που αναμένεται να φτάσουν αύριο και η Τσεχία με την αποστολή 75 πυροσβεστών και 25 οχημάτων, εκ των οποίων τα 9 υδροφόρα που αναμένονται να φτάσουν αύριο. Επίσης, αναμένεται η οριστικοποίηση της συνδρομής από Ισπανία και Τουρκία. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει η επόμενη ενημέρωση. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, 702 οι πυροσβέστες, 35 τα εναέρια μέσα. Για διασπορά έκανε λόγο και ο εκπρόσωπος, Παναγιώτη, και είπε για 30 μηνύματα 112. Πολύ μεγάλος αριθμός μηνυμάτων προς τους κατοίκους όλων αυτών των περιοχών. Πέραν, Αντώνη, από τα σημεία τα οποία αυτή τη στιγμή έχει δοθεί το βάρος της πυρόσβεσης και τα περισσότερα από αυτά, αν διέκρινες, είναι αυτό το μεικτό περιβάλλον, ο μεικτός ιστός αστικού και δασικού περιβάλλοντος. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, γι' αυτό είδαμε ότι ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν και οι έαντες της ελληνικής αστυνομίας. Αντιμετωπίζουν πέρα από τα μέτωπα που αντιμετωπίζουν σε Νταού Πεντέλης, παλιά και νέα Πεντέλη, όπως ακούσαμε, Μαραθώνα Προσγραμματικό, Διόνυσο και Πάτημα Βρυλισσίων και Πάτημα Χαλανδρίου. Από ό,τι φαίνεται, αυτό που τους έχει απασχολήσει από το πρωί προς το μεσημέρι είναι οι τουλάχιστον 80 αναζωπηρώσεις στα ίδια σημεία της μεγάλης περιμέτρου του τόξου της πυρκαγιάς που έχει εξελιχθεί από χθες το μεσημέρι. Και μπορώ να πω ενδεικτικά το Καλέτζι, το Γραμματικό, τον Ερυθρό, την Ανατολή, το Σουφάνι Μαραθώνα, το Δασαμάρι, τη Διόνη, η Καλλιτεχνούπολη. Είναι πάρα πολλές αυτές οι περιοχές όπου από ό,τι φαίνεται επαναλήφθηκαν αναζωπηρώσεις εξαιτίας των ανέμων, των κυλιδώσεων που περιέγραψε ο κύριος Βαθρακογιάννης. Είναι σημαντικό ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια, δηλαδή το ελληνικό αίτημα ανεργοποίησης πολιτικής προστασίας, είναι σημαντικό ότι ανταποκρίθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα η Γαλλία και μάλιστα το Super Puma θα φτάσει σήμερα και ενδεχομένως μπορεί να προβεί και στις πρώτες ρήψεις. Ακριβώς. Από την Ιταλία τα δύο Καναντέρ που θα έρθουν αύριο και όσον αφορά τις επίγειες δυνάμεις, η Τσεχία που θα έρθει με 75 πυροσβέστες και 25 οχήματα. Δεν ξέρουμε βέβαια αν η συνδρομή από Ισπανία και Τουρκία θα έρθει σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά από ό,τι φαίνεται θα βοηθήσουν σημαντικά όπως και να είναι η εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς, της περιμέτρου. Λοιπόν, θα δούμε βέβαια, θα ήθελα να σου πω ότι επειδή κατευθύνθηκα και κινήθηκα προς το Φάληρο από την Λεωφόρο Μαραθώνος, μπορώ να σου περιγράψω ότι η εικόνα από τη Νέα Μάκρη έως και την Αττική Οδό και τα διόδια Χαλανδρίου και Πεντέλης ήταν ένας καπνός, μια θολούρα
ακόμα και στην Αττική Οδό αισθανόσουν και νόμιζες ότι υπήρχε μια κατάσταση ομίχλης ενός ομιχλώδους τοπίου που ήταν και εξαιρετικά επικίνδυνο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε και πόσο δύσκολη ήταν και η κατάσταση των πληρωμάτων, των χειριστών, των ελικοπτέρων. Και, και ο κύριος Βαθρακογιάννης είπε ότι είναι και όλος αυτός ο πυκνός καπνός που δυσχεραίνει και το έργο των εναέριων μέσων. Τα κάνει και μη ορατά πολλές φορές.